εικόνες ντροπή στα κημητήρια της Χιμάρας. Πάνοπλοι αστυνομικοί παίρνουν σηκωτό το Φρέντι Μπελέρι, πατούν πάνω σε μνήματα και τον οδηγούν με χειροπέδες πίσω στην κλούβα της αστυνομίας κάτω από τις έντονες αποδοκιμασίες των χυμαριωτών. Στον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας εγκρίθηκε ολιγόρη άδεια για να παραστεί στην κηδεία της γιαγιάς του, αλλά τον άφησαν μόνο για λίγα λεπτά στα κημητήρια και ούτε καν να μπει στην εκκλησία. Η Χιμάρα είναι εδώ! Μεσολαβήνα! Το επέτρεψαν να κατέβει μόνο 5 λεπτά στο νεκροταφείο. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι ενώ είχαν συμφωνηθεί άλλα και μέσα στο νεκροταφείο το συνόδευαν 25 πάνοπλοι αστυνομικοί, οπλισμένοι βαριά. Καμία διακριτικότητα, ποδοπατούσαν τα μνήματα, σπρώχνανε τον κόσμο. Μια γενναία χυμαριώτισσα γιαγιά έφυγε σήμερα. Ένας γενναίος χυμαραίος, ο εγγονός της, Φρέντις Μπελέρης, συνεχίζει να αγωνίζεται. Το σημερινό καθεστώς στην Αλβανία δεν σεβάστηκε ούτε μία ιερή ανθρώπινη στιγμή. Ο αγώνας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ελληνική εθνική μειονότητα συνεχίζεται και είμαστε όλοι εδώ. Νωρίτερα οι συμπατριώτες του τον υποδέχτηκαν με επιθυμίες και χειροκροτήματα καθώς επέστρεψε στη Χιμάρα μετά από σχεδόν 8 μήνες που είναι προφυλακισμένος. Κάποιοι συγκινημένοι έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Δεν έλειψαν και στιγμές μικρής έντασης με κάποιους αγανακτισμένους κατοίκους να ξεσπούν σε οχήματα της αστυνομίας. Ήρθανε για να προκαλέσουν και κατάφεραν αυτό το πράγμα, να τσαλαπατάνε τα μνήματα. Αυτό επί της ουσίας ήταν μια επίδειξη ισχύως των αλβανικών αρχών. Με τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας μετά από λίγα λεπτά να οδηγείται και πάλι σιδεροδέσμιο στις φυλακές του Φίερη. Η δίκη του θα συνεχιστεί στις 10 Ιανουαρίου.